Και πότε αυτό? Α, ούτε θυμάμαι πια. Δεν είχες ακόμα γεννηθεί. Ωραία εποχή. Τον συμπαθούσα πολύ. Ήταν ζωγράφος. Είναι τόσα τα φοβερά και τα... Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουν απομείνει και πολλά. Κλοβ. Ναι. Δεν νομίζεις πως αρκετά βάστηξε? Ναι. Ποιο? Αυτό. Αυτό, τούτο το πράγμα. Πάντα το νόμιζα. Εσύ όχι? Είναι λοιπόν μια μέρα και αυτή σαν τις άλλες, ε. Όσο κρατάει. Ζωή ολάκερη της ίδιας ανοησίας. Εγώ δεν μπορώ να σε εγκαταλείψω. Το ξέρω. Κι ούτε μπορείς να με ακολουθήσεις. Αν φύγεις, πώς θα το μάθω? Να, θα μου σφυρίξεις. Κι αν δεν έρθω, παραπεί πως έχω φύγει. Δεν θα έρθεις να με αποχαιρετήσεις? Δεν το νομίζω. Α. Μα τότε μπορεί απλώς να έχεις πεθάνει στην κουζίνα σου. Το ίδιο θα ήταν. Ναι, αλλά πώς εγώ θα το ξέρω πως έχεις απλώς πεθάνει στην κουζίνα σου? Αργά ή γρήγορα θα άρχισα να βρωμάω. Και τώρα βρωμάς. Όλο το σπίτι βρωμάει. Ψοφίμη. Ο κόσμος όλος. Σκοτίστηκα για τον κόσμο. Σκαρφίσου κάτι. Τι είπες? Σκαρφίσου κανένα κόλπο. Καμιά κομπίνα. Μάλιστα, 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 μάλιστα. Με πονάνε τα πόδια μου σε σημείο απίστευτο. Λίγο ακόμα και δεν θα μπορώ πια να σκεφτώ. Δεν θα μπορέσεις να με εγκαταλείψεις. Τι κάνεις, τι κάνεις? Συνδυασμούς. Τι μυαλό. Λοιπόν. Περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλω ξυπνητήρι. Μπορεί να μην κόβει το μυαλό μου σήμερα, αλλά είναι δυνατό. Δεν έρχομαι. Το ξυπνητήρι χτυπάει. Έχω κιόλας φύγει. Δεν χτυπάει, έχω πεθάνει. Δουλεύει. Δουλεύει το ξυπνητήρι. Γιατί να μην δουλεύει? Γιατί παραέχει δουλέψει. Μα αυτό δεν δούλεψε σχεδόν καθόλου. Τότε λοιπόν επειδή δεν έχει δουλέψει αρκετά. Πάω να δω. Αντάξιον της Δευτέρας παρουσίας. Τ' άκουσες? Κάτι πήρε τα αυτή μου. Το τέλος είναι κάτι το πρωτάκου. Προτιμώ τη μέση. Δεν είναι ώρα για το καταπραντικό μου. Όχι, σ' αφήνω. Είναι ώρα όμως για την ιστορία μου. Θες να την ακούσεις? Όχι. Για ρώτα τον πατέρα μου. Θέλει να την ακούσει? Δεν θέλει να ακούσει την ιστορία. Θα του δώσω καραμέλα. Θέλει κουφέτο. Θα το έχει. Δέχεται. Πιστεύεις στη μέλουσα ζωή? Η δική μου η ζωή ήταν πάντα μέλουσα. Άρπατη. Ακούω. Κάθαρμα. Τι ήθελες και με έφτιανες? Δεν μπορούσα να ξέρω. Να ξέρεις, να ξέρεις. Τι να ξέρεις? Πώς θα έβγαινες εσύ? Θα μου δώσεις το κουφέ? Μετά την ιστορία. Τορκίζεσαι? Ναι, ναι. Σε τι? Στην τιμή μου. Δύο. Ένα. Ένα για μένα και ένα. Ένα, σιωπή. Πού είχαμε μείνει? Κομμάτια. Γίνανε κομμάτια. Όλα θα γίνουν κομμάτια. Ούτε μιλιά, ούτε λαλιά. Μια σταγόνα νερό μες στο κεφάλι. Από την πηγή πέφτει πάντα στο ίδιο μέρος. Θα είναι καμιά φλεβίτσα ή καμιά μικρή αρτηρία. Λοιπόν, είναι ώρα για την ιστορία. Πού είχαμε μείνει? Ναι. Ο άνθρωπος επλησίασε βραδαίος, έρπων επί της κοιλίας, εξαισίως οχρός και ισχνός. Εφαίνεται έτοιμος να... Όχι. Αυτό το έχω κάνει. Μια μακρά σιωπή ακούστη. Ωραίο αυτό. Εγέμισα άνευ σπουδή στην εκμαγνησίου πίπαν μου, την ίναψα τη βοηθεια σου ειδικού πυρίου και ερώφησα πλιστάκης. Λοιπόν, σας ακούω. Την ημέρα εκείνη το ψύχοσιτο, ως ενθυμούμε, ασυνήθως δρυμεί, μηδένει στο θερμόμετρο. Καθώς όμως παραμονή Χριστουγέννων, το φαινόμενο δεν είχε τίτο ασύνηθες. Καιρός ανάλογος προς την εποχή, πράγμα το οποίο συμβαίνει ενίοτε. Λοιπόν, ποιος κακός άνεμος σας φέρει?
ύψωσε προς εμέ το πρόσωπό του κατάμαυρον από βρώμα και δάκρυα αναμειγμένα. Θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Όχι, 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 μη με κοιτάτε, μη με κοιτάτε. Εχαμήλωσε ψελίζον τους οφθαλμούς, εξετούμενος προφανώς συγγνώμην. Είμαι μάλλον αψυχολημένος, ως γνωρίζετε, εορταστικέ προετοιμασίε. Αλλά ποιος ο σκοπός αυτής της εισβολής? Την ημέρα εκείνη ενθυμούμε ο ήλιος ή το πράγματι υπέροχος. 50 εις το ηλιόμετρον, αλίδι έκλεινε προς την... προς τους νεκρούς. Ωραίο αυτό, ωραίο αυτό. Εμπρός λοιπόν, υποβάλατε την παράκλησή σας. Με καλούν μύριε φροντίδες. Αυτό είναι ύφος. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Και τότε έλαβε την απόφαση του. Πρόκειται για το παιδί μου, είπε. Οχ, 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 ένα παιδί, δυσάρεστον αυτό. Για το γιώκα μου, είπε, ως εάν το γένος είχε σημασία. Πού θα ερχόταν? Μου κατενόμασε τον ξερότοπον, μισή μέρα δρόμος με το άλογο. Μα μην μου πείτε τώρα ότι ζουν ακόμα άνθρωποι εκεί. Όχι, 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 όχι. Εκτός από τον ίδιο και το παιδί, αν υποθέσομεν ότι υπήρχε παιδί. Εντάξει. Εζήτησα πληροφορίες για την κατάσταση στο ΚΟΒ, εις την αντίπεραν όχθην των στενών. Ούτε πουλί πετούμενο. Εντάξει. Και θέλετε να με κάνετε να πιστέψω ότι αφήσατε εκεί το παιδί σας ολομόναχο και επιπλέον εν ζωή? Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα. Την ημέρα εκείνη ως ενθυμούμε ο άνεμος ή το ιδιαιτέρως φοδρός. 100 εις το ανεμόμετρον. Εξερίζωνε τα ξερά πεύκα και τα παρέσυρε μακράν. Λιγουλάκι αδύνατο αυτό. Μα τι θέλετε λοιπόν στο κάτω-κάτω από μένα? Πρέπει να ανάψω το δέντρο μου. Για να μην τα πολυλογούμε, στο τέλος κατάλαβα πως ήθελε από μένα ψωμί για το παιδί του. Ψωμί. Ένας συνηθισμένος ψωμοζήτης. Ψωμί. Μα δεν διαθέτω ψωμί. Με πειράζει στο στομάχι. Εντάξει. Τότε στάρι. Θα τα καταφέρουμε. Η αλήθεια είναι πως έχω σιτάρι στις αποθήκες μου. Για σκεφτείτε όμως. Για σκεφτείτε. Σας δίνω στάρι. 1 κιλό. Το πηγαίνετε στο παιδί σας και του ετοιμάζετε, εάν βρίσκεται ακόμα εν ζωή, 1 ωραίο χιλό. 1,5 ωραίο χιλό. Να στυλωθεί. Ξαναβρίσκει τα χρώματα του. Ίσως. Και έπειτα. Και έπειτα. Φουρκίστηκα. Μα για σκεφτείτε λίγο. Για σκεφτείτε. Στη γη βρισκόμαστε. Σωτηρία δεν υπάρχει. Την ημέρα εκείνη ενθυμούμε η ατμόσφαιρα ή το εις το έπακρον ξηρά, μηδέν εις το υγρόμετρον, το ιδεώδες για τους ρευματισμούς μου. Μα τι ελπίζετε επιτέλους, η γη να ξαναγεννηθεί την άνοιξη, να ξαναγεμίσουν ψάρια οι θάλασσες και τα ποτάμια, να πέσει πάλι μάνα εξ ουρανών για κάτι ηλίθιους αγγελόγους σας? Βαθμιδών ηρέμησα αρχούντος ώστε να τον ρωτήσω πόσος χρόνος του εχρειάστη για να έλθει ως εδώ. 3 πλήρεις ημέρες. Εις ποιαν κατάσταση είναι και αφήσει το παιδί? Βυθισμένων εις ύπνων. Ναι, 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 αλλά τι είδους ύπνων? Για να μην τα πολυλογούμε, του πρότεινα να τον προσλάβω στην υπηρεσία μου. Με είχε συγκινήσει και έπειτα φανταζόμουν τότε κιόλας πως ήταν λίγα τα ψωμιά μου. Λοιπόν, εδώ με λίγη προσοχή θα μπορούσατε να πεθάνετε όμορφα, όμορφα, με τη βολή σας. Λοιπόν, κατέληξε να με ρωτήσει αν θα δεχόμουν να περιμαζέψω και το παιδί, εφόσον ζούσε ακόμα. Ήταν η στιγμή που περίμενα. Σαν να τον βλέπω μπροστά μου γονατιστό, να στηρίζεται με τα χέρια στο χώμα, να με στυλώνει με το τρελό του βλέμμα, αψηφώντας όλα όσα του είχα πει. Αρκετά για σήμερα. Σαν να φύρανε πια αυτή η ιστορία. Εκτός αν προσθέσω κι άλλα πρόσωπα, αλλά πού να τα βρω? Πού να ψάξω? Ας προσευχηθούμε στο Θεό. Το κουβέτο μου. Ένας ποντικός στην κουζίνα. Ποντικός. Υπάρχουν ακόμα ποντικοί? Έχει ένας στην κουζίνα. Και δεν τον ξεπάστρεψες? Σχεδόν, μας διέκοψες. Δεν μπορεί να το σκάσει τώρα πια, ε? Όχι. Θα τον αποτελειώσεις αργότερα. Ας προσευχηθούμε στο Θεό. Πάλι? Το κουβέτο μου. Πρώτα απ' όλα ο Θεός. Έτοιμοι? Εμπρός. Και εσύ? Πάτερ, μόνο εν της ουρανής αγιαστή. Σιωπή! Από μέσα σας. Λίγη αξιοπρέπεια. Αρχίζουμε. Λοιπόν. Δεν γίνεται τίποτα. Εσύ? Τζίφος. Εσύ? Για περίμενε. Με δεν. Τον αχρίο δεν υπάρχει. Ακόμα. Το κουφέτο μου! Δεν υπάρχουν πια κουφέτα. Το περίμενα. Πατέρα σου δεν είμαι? Η αλήθεια είναι πως αν δεν ήμουν εγώ θα ήταν κάποιος άλλος. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία.
Εκείνο που μ' αρέσει πιο πολύ απ' όλα στον κόσμο είναι το ραχάτ, Λουκούμ. Που όπως ξέρουμε δεν υπάρχει πια. Θα έρθει η μέρα ωστόσο που θα σου γυρέψω κανένα. Σαν αντάλλαγμα για κάποιο χατήρι που θα σου έχω κάνει. Και εσύ θα μου το τάξεις. Πρέπει να συμβαδίζεις με την εποχή σου. Ποιον φώναζες όταν ήσουν παιδάκι και φοβόσουν στα σκοτεινά? Τη μάνα σου? Όχι, εμένα. Σ' αφήναμε να σκούζεις. Έπειτα σ' απομακρύναμε για να μπορούμε να κοιμόμαστε. Κοιμόμουνα. Ήμουνα βασιλιάς. Και έβαλες να με ξυπνήσουν για να σ' ακούσω. Δεν ήταν απαραίτητο? Δεν το έχεις πραγματικά ανάγκη να σ' ακούσω? Εξάλλου δεν σ' άκουσα. Ελπίζω κάποτε να νιώσεις πραγματικά την ανάγκη να σ' ακούσω. Και εσύ να ακούσεις τη φωνή μου. Όποια φωνή. Ναι, ελπίζω πως θα ζήσω ως τότε. Για να σ' ακούσω να με φωνάζεις όπως όταν ήσουν παιδάκι και φοβόσουνα στα σκοτεινά. Κι ήμουν η μοναδική σου ελπίδα. Ναι. Ναι. Τελειώσαν τα αστεία. Έφυγε ο σκύλος. Δεν είναι αληθινός σκύλος. Δεν μπορεί να φύγει. Δεν είναι εδώ. Είναι εξαπλωμένος. Για δώστε μου. Βρωμόσκυλο, έλα, πιέρα. Τα. Τι κάνεις. Βάζω τάξη. Μ' αρέσει η τάξη. Είναι το όνειρό μου. Τάξη. Ένας κόσμος που όλα θα ήταν σιωπηλά και ακίνητα. Και το κάθε τι στην ύστερη θέση του κάτω από την ύστερη σκόνη. Μα τι φτιάνεις, τι φτιάνεις. Προσπαθώ να βάλω λίγη τάξη. Παράτα τα. Στο κάτω-κάτω εδώ ή αλλού. Τι έχουν τα πόδια σου? Τα πόδια μου. Σαν να περνάει ολάκερο σύνταγμα δραγώνων. Αναγκάστηκα να φορέσω τις σαρβίλες μου. Ζενεύουν οι παντούφλες σου? Σ' αφήνω. Όχι. Τι ανάγκη με έχεις? Να μου αποκρίνεις. Έχουμε διάλογο. Τι προχώρησα την ιστορία μου. Την προχώρησα πολύ. Ρώταμε πού έχω φτάσει. Α, μια και το έφερε η κουβέντα. Πώς θα πας με την ιστορία σου? Ποια ιστορία? Αυτή που διηγείς απανέκαθεν. Α, εννοείς το μυθιστόρημά μου. Ακριβώς. Μη σταματάς που να πάρει οργή, μη σταματάς! Ελπίζω να προχώρησες πολύ. Όχι και πολύ. Είναι φορές που δεν έχεις ίστρο. Πρέπει να περιμένει να σου έρθει. Δεν πρέπει να ζορίζεσαι ποτέ, είναι καταστροφή. Παρ' όλα αυτά προχώρησε λιγάκι. Άμα κατέχεις την τέχνη, δεν είναι έτσι, Λέω πως παρ' όλα αυτά προχώρησε λιγάκι. Τι μου λες, κατάφερες ωστόσο να προχωρήσεις? Σου λέω, όχι και πολύ, αλλά όσο να είναι από το τίποτα. Από το τίποτα, τι να σου πω, με εντυπωσιάζει. Θα σου τα πω. Προχωρεί αρπώντας. Ποιος? Τι πράγμα? Ποιος προχωρεί? Έλα τώρα, ένας άλλος. Α, αυτός, δεν ήμουν σίγουρος. Σέρνοντας και έρποντας να διακονέψει για το παιδάκι του. Του προσφέρουν μια θέση κυπουρού. Προτού να... Τι το αστείο βλέπεις? Μια θέση κυπουρού. Αυτό είναι που σε κάνει να γελάς? Αυτό θα είναι. Όχι το ψωμί. Ή το παιδάκι. Όλα αυτά είναι πολύ διασκεδαστικά. Θέλεις να ξεκαρδιστούμε στα γέλια, Δεν μπορώ να ξεκαρδιστώ άλλο σήμερα. Ούτε κι εγώ. Τότε λοιπόν συνεχίζω. Προτού δεχτεί με ευγνωμοσύνη, ρωτάει αν μπορεί να πάρει μαζί και το παιδάκι του. Πόσο χρόνον? Πολύ μικρό. Θα σκαρφάλωνε στα δέντρα? Για όλες τις μικροδουλειές. Και έπειτα θα μεγάλωνε? Προφανώς. Μη σταματάς που να πάρει όργη, μη σταματάς. Μα αυτό είναι, εδώ έχω φτάσει. Βλέπεις τη συνέχεια? Περίπου. Δεν κοντεύει να τελειώσει? Το φοβάμαι. Θα φτιάξεις άλλη. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αισθάνομαι λιγάκι στραγγισμένος. Η παρατεταμένη δημιουργική προσπάθεια, βλέπεις. Να μπορούσα να φτάσω σερνάμενος ως τη θάλασσα. Θα έκανα με τον άμμο ένα προσκέφαλο και ύστερα θα ερχόταν η παλήρια. Δεν υπάρχει πια παλήρια.
Πήγαινε να δεις αν έχει πεθάνει. Θα έλεγε κανείς πως ναι. Και ο Νάγκ. Θα έλεγε κανείς πως όχι. Τι κάνει. Κλαίει. Άρα ζει. Έζησες ποτέ σου μια στιγμή ευτυχίας? Καθώς σου γνωρίζω, όχι. Πήγαινε με κάτω από το παράθυρο. Θέλω να νιώσω το φως πάνω στο πρόσωπό μου. Θυμάσαι στην αρχή όταν με πήγαινε σε Ριάννη, τι άσχημα που τα κατάφερνες. Κρατούσες πολύ ψηλά την πολυθρόνα. Σε κάθε βήμα κόντευε να με αναποδογυρίσεις. Καλά τα περάσαμε, δυο μας καλά τα περάσαμε. Έπειτα μας έγινε συνήθεια. Και όλα. Φέγγει. Δεν είναι σκοτάδι. Σε ρωτάω αν φέγγει. Ναι. Είναι κλειστή η κουρτίνα? Όχι. Ποιο παράθυρο είναι? Τη στεριά. Το ξέρα, το ξέρα. Μα εδώ δεν έχει φως. Πήγαινε στο άλλο, πήγαινε στο άλλο. Τη στεριά, τη στεριά. Α, να, αυτό είναι φως. Σαν να πέφτει μια ηλιακτίδα. Όχι. Όχι. Δεν είναι ηλιακτίδα αυτό που νιώθω στο πρόσωπό μου? Όχι. Είμαι πολύ άσπρος. Σε ρωτάω αν είμαι πολύ άσπρος. Το συνηθισμένο. Άνοιξε το παράθυρο. Γιατί? Θέλω να ακούσω τη θάλασσα. Δεν θα την ακούσεις. Ακόμα και να ανοίξεις το παράθυρο? Ακόμα και τότε. Τότε δεν αξίζει τον κόπο να την ανοίξεις, ε? Όχι. Τότε άνοιξε το. Τα άνοιξες? Ναι. Μου τορκίζεσαι πως το άνοιξες? Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι πολύ ήρεμη. Σε ρωτάω αν η θάλασσα είναι πολύ ήρεμη. Ναι. Αυτό είναι γιατί δεν υπάρχουν πια ναυτικοί. Ξαφνικά έπαψες να είσαι ομιλητικός. Συμβαίνει τίποτα? Κρυώνω. Σε τι μήνα είμαστε? Κλείστο παράθυρο, κλείστο. Γυρνάμε πίσω. Πίσω. Φύγε από εκεί, από πίσω με τρομάζεις, το είπα. Πατέρα. Πατέρα. Πήγαινε να δεις αν άκουσα. Ναι. Και τις δύο φορές? Μόνο τη μία. Την πρώτη ή τη δεύτερη? Δεν ξέρει. Θα πρέπει να ήταν η δεύτερη. Πού να καταλάβεις? Κλαίει ακόμα? Όχι. Αχ, άμυρη νεκρή. Τι κάνει? Γλύφει το παξιμάδι του. Η ζωή συνεχίζεται. Δώσ' μου ένα σκέπασμα. Ξύλιασα. Δεν υπάρχουν πια σκεπάσματα. Τότε φίλησέ με. Δεν θες να με φιλήσεις? Όχι. Στο μέτωπο. Δεν θέλω να σε φιλήσω πουθένα. Τότε δώσε μου τουλάχιστον το χέρι σου. Δεν θες να μου δώσεις ούτε το χέρι σου? Δεν θέλω να σε αγγίξω. Δώσ' μου το σκύλο. Άστο, άστο, δεν χρειάζεται. Δεν θες το σκύλο? Όχι. Τότε σ' αφήνω. Σύμφωνοι. Αν δεν σκοτώσω εκείνο το ποτικό θα ψοφήσει. Σύμφωνοι. Σειρά μου. Προχωρούμε. Κλαις. Κλαις για το τίποτα. Για να μην γελάσεις. Και σιγά σιγά σε κυριεύει μια αληθινή θλίψη. Όταν συλλογέμαι όλους αυτούς που μπορούσα να βοηθήσω. Να βοηθήσω. Να σώσω. Να σώσω. Ξετρύπωνα από παντού. Μα για σκεφτείτε λίγο, για σκεφτείτε. Στη γη βρισκόμαστε, σωτηρία δεν υπάρχει. Φύγετε από εδώ και αγαπάτε αλλήλους. Γλύφε τον πλησίον σου ως εαυτόν. Όταν δεν είναι για ψωμί, ήταν για παντεσπάνι. Τσακιστείτε από εδώ. Γυρίστε πίσω στις ακολασίες σας. Όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά κι ούτε ένα αληθινό σκυλί. Το τέλος βρίσκεται μέσα στην αρχή. Κι ωστόσο συνεχίζουμε. Θα μπορούσα ίσως να συνεχίσω κι εγώ την ιστορία μου, να την τελειώσω και να αρχίσω μια άλλη. Αν μπορούσα να ρηχτώ κατάχαμα
να χώσω τα νύχια μου στις χαραμάδες και να προχωρήσω σερνάμενος με τη δύναμη των χεριών μου. Θα είναι πια το τέλος και θα αναρωτηθώ τι μπορεί να το έφερε και θα αναρωτηθώ τι μπορεί να... γιατί άργησε τόσο. Θα βρίσκομαι εδώ, στο παλιό λιμέρι μόνος, ενάντια στη σιωπή και στην αδράνεια. Αν καταφέρω να σοπάσω και να μείνω ακίνητος, τότε ξέγραψε και τον ήχο και την κίνηση. Θα έχω φωνάξει τον πατέρα μου, θα έχω φωνάξει και τον γιο μου. Και δυο και τρεις φορές. Για την περίπτωση που δεν θα ακούσουν με την πρώτη ή με τη δεύτερη. Θα λέω μέσα μου, θα ξανάρθει, θα ξανάρθει. Και πιτά, και πιτά. Δεν μπόρεσε, πήγε πολύ μακριά. Και πιτά, και πιτά. Λογιών, λογιών, παραμύθια. Πώς με παραφυλάνε. Αχ, ένας ποντικός. Ψηθήματα, μάτια. Κρατάς την ανάση σου και έπειτα, έπειτα μιλάς γρήγορα, γρήγορα λόγια. Σαν το μοναχικό παιδί που καμώνεται πως είναι δυο και τρεις μαζί για να είναι μάλλους μαζί παρέα, για να κουβεντιάζει μάλλους παρέα τη νύχτα. Η μια στιγμή πάνω στην άλλη. Πλουφ, σαν το κεχρί εκείνου του γέρο Έλληνα. Και όλης του ζωή προσμένης να βγει στο ζύγι μια ζωή. Να είχαμε πια τελειώσει. Μα ούτε φευγάτος, ούτε πεθαμένος. Μόνο κατά νου. Ποια από τα δυο? Και τα δυο. Αν είχες φύγει θα είχες πεθάνει. Και αντίστροφα. Μακριά από μένα δεν υπάρχει παραθάνατος. Τι έγινε με τον ποντικό? Το σκάσε. Δεν θα προφτάσει να πάει μακριά, ε? Δεν χρειάζεται να πάει μακριά. Δεν είναι ώρα για το καταπρεντικό μου? Είναι. Α, επιτέλους. Δώσ' μου το γρήγορα. Δεν έχει πια καταπραϊντικό. Τι, δεν έχει πια καταπραϊντικό. Δεν έχει πια καταπραϊντικό, δεν θα πάρεις πια ποτέ σου καταπραϊντικό. Μα το στρογγυλό κουτάκι ήταν γιωμάτι. Ναι, αλλά τώρα είναι άδειο. Και τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω τώρα. Τι φτιάνεις, τι φτιάνεις. Σε διπλό χαιρετώ, σ' αφήνω. Κοίτα τη στεριά. Πάλι. Αφού σε καλή. Σε πονάει ο λαιμός σου? Θες μια παστίλια? Όχι, κρίμα. Μην τραγουδάς. Μα, δεν έχουμε πια το δικαίωμα ούτε να τραγουδάμε? Όχι. Τότε πώς θες να τελειώσει? Η επιθυμία σου είναι να τελειώσει? Η επιθυμία μου είναι να τραγουδήσω. Δεν είναι στο χέρι μου να σε εμποδίσω. Πού την έβαλα εκείνη τη σκαλίτσα? Μήπως πήρε το μάτι σου εκείνη τη σκαλίτσα? Είπα και εγώ. Είναι φορές που αναρωτιέμαι αν είμαι στα συγκαλά μου. Έπειτα μου περνάει, ξεθολώνω. Του, τη σκεπάσα τα νερά. Πώς και έτσι? Και να πεις πως έβρεξε. Τι βλάκας. Έκανα λάθος τη μεριά. Τη σκεπάσα τα νερά. Τι βλάκας. Είναι φορές που αναρωτιέμαι αν είμαι στα συγκαλά μου. Εύκα μου περνάει. Γίνομαι πάλι έξυπνος. Υπάρχουν μήπως τομείς που σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ή απλώς το όλον? Το όλον. Η γενική εντύπωση. Για να δούμε. Κλοβ, ξέρεις κάτι? Δεν ήμουν ποτέ παρόν. Κλοβ. Τι είναι? Δεν ήμουν ποτέ παρόν. Τυχερός ήσουν. Απόν πάντα. Όλα συντελέστηκαν χωρίς εμένα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Εσύ ξέρεις τι συνέβη, Κλοβ? Θες να κοιτάξω αυτή τη βρωμιά, ναι ή όχι? Απάντησε πρώτα. Τι? Ξέρεις τι συνέβη? Πού, πότε? Πότε, τι συνέβη? Δεν καταλαβαίνεις τι συνέβη? Μα τι σημασία έχει που να πάρει, οργή να πάρει? Εγώ δεν ξέρω. Όταν η κύρα Πέξου γύρευε λάδι για το λιχνάρι της και εσύ την ξαπόστελες, τότε ήξερες τι συνέβαινε, έτσι? Ξέρεις από τι πέθανε η κύρα Πέκ? Από σκοτάδι. Δεν είχα λάδι. Είχες. Έχεις το κιάλι? Όχι. Κάτι τέτοια τα βλέπω και χωρίς. Άντε να μου φέρεις το κιάλι. Ένα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να είμαι πάντα στους ορισμούς σου? Εσύ μπορείς να μου τα εξηγήσεις? Όχι. Ίσως να είναι ίκτος. Κάτι σαν απέραντος ίκτος. Α, θα δυσκολευτείς πολύ, πολύ. Αχ, απόκαμα πια μου όλες αυτές τις ιστορίες μας, απόκαμα. Μήπως κάθεσαι απάνω?
Αχ, αχ, μη με αφήνεις εδώ. Είμαι ακριβώς στο κέντρο. Χρειαζόταν μικροσκόπιο για να βρει κανείς αυτό το... Επιτέλους. Δώσ' μου το σκύλο. Σιωπή. Δώσ' μου το σκύλο. Αχ, με χτύπησες, με χτύπησες. Με κάνεις λαλιστό, λύσσα. Αν είναι να με χτυπήσεις, αν είναι να με χτυπήσεις, χτύπα με τη βαριά. Είμαι το κοντάρι, καλή ιδέα, χτύπα με το κοντάρι. Όχι όμως με το σκύλο, με το κοντάρι, είμαι τη βαριά. Θα σταματήσουμε πια αυτό το παιχνί. Ποτέ, βάλε με στο φέρετρο μου. Δεν υπάρχουν πια φέρετρα. Τότε ας τελειώνουμε. Και σβέλτα. Από σκοτάδι. Και εμένα, μου συγχώρεσαν τίποτα εμένα. Τι, για μένα το λες αυτό? Το λέω κατηδίαν, ηλίθιε. Πρώτη φορά ακούσε ένα κατηδίαν. Ετοιμάζομαι για το στερνό μου μονόλογο. Στο λέω να το ξέρεις. Θα ρίξω μια ματιά σε αυτή την αναγούλα αφού το διατάσεις. Αλλά θα είναι η τελευταία φορά. Έχουμε και λέμε. Τίποτα. Τίποτα. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα... Οχοχοχ! Περιτρέχονται τα ζητήματα. Φτάνει να μην ξαναρχίσει η δράση. Θα έλεγε κανείς πως είναι πιτσιρίκι. Τι περιμένεις? Άντε να το ξεπαστρέψεις. Πάω. Θα πάρω και το κοντάρι. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο ένας δυνάμει τεκνοποιός? Αν υπάρχει ή θα έρθει εδώ ή θα πεθάνει εκεί που βρίσκεται. Και αν δεν υπάρχει, δεν αξίζει τον κόπο να πας. Δεν με πιστεύεις? Νομίζεις πως θα βγάζω από το μυαλό μου? Πάει, τελείωσε, Κλοβ. Τέλειωσε. Δεν σε χρειάζομαι πια. Ευτυχή σύμπτωση. Άσε μου το κοντάρι. Σ' αφήνω. Προτού φύγεις, πες κάτι. Δεν έχω τίποτα να πω. Δύο λόγια που να μπορώ να τα γυροφέρω στην καρδιά μου. Στην καρδιά σου? Ναι. Ναι! Μαζί με τα άλλα στο τέλος, τους ίσκους, τους ψιθύρους, όλα τα βάσανα για να τελειώνουμε μια για πάντα. Κλοβ, δεν μου έκανε ποτέ κουβέντα και στο τέλος προτού φύγει, χωρίς εγώ να του ζητήσω τίποτα, μου μίλησε. Μου είπε κάτι από την καρδιά σου. Την καρδιά μου? Ναι, δυο λόγια από την καρδιά σου. Μου είπαν, έτσι είναι ο έρωτας. Ναι, πίστεψέ με. Βλέπεις τι εύκολο που είναι? Μου είπαν, έτσι είναι η φιλία. Ναι, σε βεβαιώ, δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο. Μου είπαν, εδώ είναι, στάσου. Σήκωσε το κεφάλι σου και κοίτα αυτή την ομορφιά, αυτή την τάξη. Μου είπαν, έλα τώρα, δεν είσαι δά κανένα ζώο. Σκέψου τα αυτά και θα δεις πως όλα γίνονται ξεκάθαρα και απλά. Μου είπαν, όλους αυτούς τους λαβωμένους που πεθαίνουν, με τι επιστημονική φροντίδα τους κοιτάνε. Λέω στον εαυτό μου, καμιά φορά, Κλοβ, πρέπει να καταφέρεις να δεινοπαθείς καλύτερα αν θες να βαρεθούν να σε τιμωρούν κάποτε. Λέω στον εαυτό μου, καμιά φορά, Κλοβ, πρέπει να κάνεις πιο αισθητή την παρουσία σου αν θες να σ' αφήσουν να φύγεις κάποτε. Μα νιώθω πολύ γέρος και πολύ απόμακρος για να μπορέσω να αλλάξω συνήθειες. Δεν θα τελειώσει λοιπόν ποτέ. Δεν θα φύγω ποτέ. Ωστότου μια μέρα ξαφνικά τελειώνει. Αλλάζει. Δεν καταλαβαίνω. Πεθαίνει ή πεθαίνω εγώ? Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Ρωτάω τις λέξεις που απομένουν. Ύπνος, ξύπνος, βράδυ, πρωί. Δεν έχουν τίποτα να πούν. Ανοίγω την πόρτα του κελιού και φεύγω. Είμαι τόσο κερτωμένος που δεν βλέπω παρά τα πόδια μου αν ανοίξω τα μάτια. Και ανάμεσα στις κνήμες μου λίγη μαυριδερή σκόνη. Λέω πως η γη έσβησε. Μόνο που δεν θυμάμαι να την είδα ποτέ να φέγγει. Δεν χρειάζεται πια προσπάθεια. Όταν θα σωριαστώ, θα κλάψω από ευτυχία. Κλοβ. Τίποτα. Κλοβ.
Είναι αυτό που λέμε απέρχεται της σκηνής. Σε ευχαριστώ, Κλοδ, για τις υπηρεσίες σου. Α, συγγνώμη. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε αλλήλως. Κάτι ακόμα. Μια τελευταία χάρη. Σκέπασέ με το σεντόνι. Όχι. Πάει καλά. Σειρά. Να παίξω. Γνώριμο τέλος του χαμένου παιχνιδιού. Παίξε και χάσε. Και πάψε πια να χάνεις. Για να δούμε, για να δούμε. Πάει καλά. Πέταμα. Τα μεταξωτά βρακιά. Έπειτα βγάζω σκούφο. Ειρήνη στα καπούλια μας. Ξαναβάζω σκούφο. Ισοφάριση. Σκουπίζω γυαλιά, ξαναβάζω γυαλιά. Κοντεύουμε. Άλλες δύο-τρεις μπούρδες σαν κι αυτές και θα φωνάξω. Να, και λίγη ποίηση. Το βράδυ που έλεγες, το βράδυ που έκραζες να'ρθεί. Κοίτα πως φτάνει, κοίτα πως πέφτει τώρα. Το βράδυ που έκραζες να'ρθεί. Κοίτα πως πέφτει τώρα. Ωραίο αυτό. Έπειτα, στιγμές άδειες και τώρα και πάντα. Να όμως που αθρίζονται και ο λογαριασμός κλείνει. Η ιστορία τελειώνει. Αν μπορούσα να κρατήσω το μικρό μαζί μου. Ήταν η ευκαιρία που περίμενα. Δεν θέλετε να το αφήσετε μόνο? Θέλετε να μεγαλώσει ενώ εσείς θα μικραίνετε? Να σας γλυκαίνει τις χίλιες μύριες ίστατες στιγμές? Μα αυτό δεν νιώθει από τέτοια. Άλλο δεν ξέρει από την πείνα το κρύο και στο τέρμα το θάνατο. Αλλά εσείς θα πρέπει τώρα πια να μάθετε τι λογής πράγμα είναι η γη. Άστε. Α, τον έθεσα ενώπιον των ευθυνών του. Λοιπόν, να είμαστε, έφτασα. Ναι, στα αλήθεια. Πάει καλά. Πατέρα. Πατέρα! Πάει καλά. Όπου να είναι φτάνουμε. Και για να τελειώνουμε... Πέταμα, πέταμα. Κλοβ. Κλοβ. Όχι. Όχι. Πάει καλά. Αφού παίζετε έτσι, θα το παίξουμε έτσι. Κι ούτε λέξη πια. Ούτε λέξη. Κουρελάκι. Κουρελάκι, εσένα, σε κρατώ. Ακούσατε το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, «Το τέλος του παιχνιδιού». Μετάφραση Κωστής Καλλιώρα. Ρύθμιση ήχου Τέλη Γράψα. Βοηθός σκηνοθέτου Γιώργος Μεσάλας. Σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή. Πήραν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι ηθοποιοί: Νικήτας Τσακύρογλου, Αλέξης Μινωτής, Ιάκωβος Ψαράς, Μαργαρίτα Λαμπρινού.